Ποιο ρε. Την ανατροπή δεν την περιμέναμε εμείς. Την ανατροπή την περίμενε όλος ο τόπος. Θέλω να πω να ευχαριστήσω όλους όσους μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Σε όσους δεν μας ψήφισαν και σε όσους απήχαν, θέλω να τους πω ότι εγώ υπόσχομαι να τιμήσω και τους ίδιους, γιατί η πραγματική νίκη δεν είναι η σημερινή. Η πραγματική νίκη, όπως είχα πει και σε εσάς κατηδίαν, έρχεται κάθε μέρα με τον καθημερινό τον αγώνα τον οποίο θα κάνουμε για όλους τους πολίτες. Η επόμενη μέρα υπάρχει σχεδιασμός ή είναι πολύ νωρίς? Υπάρχει σχεδιασμός. Όπως είχα πει την Τρίτη, θα επισκεφτώ τις υπηρεσίες του Δήμου για να γνωριστώ καλύτερα με τους υπαλλήλους, με το προσωπικό, τους συνεργάτες και για να αρχίσουμε να κουραζόμαστε από τώρα, να μην περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες του Δημοτρέα μας και ιδιαίτερα το Δήμο Δοξάντου για τη διπλή νίκη, και την νίκη τη δική μου όσον αφορά στον αριθμό ψήφων και την νίκη του αυριανού δημάρχου, του Δημήτρη Καλακάκη. Θεωρώ ότι θα είναι ένας αξιόλογος δήμαρχος που χρειάζεται ο τόπος μας και συνεργασία με την περιφέρεια που θα είμαστε εμείς, η νέα περιφερειακή αρχή και με το καινούργιο ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι οι προσδοκίες των πολιτών θα εκδοθούν. Ο στόχος μας είναι αυτός και πιστεύω θα το πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί η Δράμα και η Ελλάδα δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε πολλούς τομείς. Πρέπει αυτά να αναπληρωθούν. Να τρέξουμε και να προλάβουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μία εκλογική μάχη δόθηκε, μία εκλογή κερδίθηκε από τον κύριο Δαλακάκη. Είσαστε ένας από τους ανθρώπους που είχατε αρχικά εκδηλώσει το ενδιαφέρον σας να είστε υποψήφιος δήμαρχος εδώ στο Δήμο Δοξάτου. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή τη νίκη. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον νέο εκλεγή δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Δαλακάκη. Θερμά συγχαρητήρια για τη μεγάλη του νίκη. Αναμενόμενη μεν, όπως τα είπαμε και μαζί, αποδείχθηκε ότι τελικά ο λαός μας θέλει αλλαγή. Δεν θέλει ο δήμαρχος να είναι παραπάνω από 2 τετραετίες. Και το απέδειξε με την ψήφο του σε αυτές τις εκλογές. Ήταν κάτι που το είχε δηλώσει ο κ. Χατζηλαζάρα, ότι 2 τετραετίες, αλλά βέβαια είχε δηλώσει στη συνέχεια ότι παραμένω για να συνεχίσω το έργο μου. Υπάρχει έργο το οποίο μπορεί να συνεχιστεί από εδώ και πέρα ή θα μπουν νέες βάσεις, τι λέτε? Εγώ πιστεύω ότι έγινε κάποιο έργο, θα μπουν και νέες βάσεις. Αυτό που λέει ότι θα συνεχίσω το έργο μου και θα το ολοκληρώσω, το είπα και στην συνέντευξη που είχα δώσει τότε, ότι δεν ισχύει, διότι ουδείς σαν αντικατάστατος, πάντα ο Δήμος υπάρχει μια συνέχεια και καλό είναι να δίνουμε ευκαιρίες και στους επόμενους. Ήταν μεγάλο λάθος του και στο οποίο φάνηκε και με το αποτέλεσμα η μεγάλη νίκη, η μεγάλη ήττα του. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας. Σήμερα είναι Ανάσταση για το Καλαμπάκι. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Χαιρόμαστε γιατί ο κύριος Δαλακάκης είναι ένα αθώο παιδί, ένα καλό παιδί, αγνός, και εμείς θέλαμε έναν τέτοιο δήμαρχο στο Καλαμπάκι. Όπως γνωρίζετε, κατέβηκα με τον κύριο Δαλακάκη απέναντι στον κύριο Χατζηλαζάρο και στην παρέα του. Θεώρησα ότι εκεί που ήμουνα δεν έπρεπε να είμαι. Έβλεπα ένα νέο άνθρωπο να ξεκινάει με όνειρα και έπρεπε να συνταχθώ μαζί του. Και τέλος πάντων με τη διοίκηση με την οποία συμμετείχα έως και τώρα που ακόμη που μιλάμε, έβλεπα επάνω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσανε. Οπότε έπρεπε να πάω απέναντί τους. Σήμερα νομίζω ότι ο κόσμος εδώ και του Καλαμπακιού και γενικά όλου του Δήμου έδωσε ένα πολύ δυνατό μάθημα στους κυρίους αυτούς, οι οποίοι μας λασπώνανε και εμένα προσωπικά και τον κύριο Ιωάννου και πάρα πολλούς άλλους. Τόνους από λάσπη. Όλο αυτόν τον καιρό εμείς κάναμε υπομονή, κρατούσαμε χαμηλούς τόνους και ο κόσμος σήμερα έδωσε μια πολύ δυνατή απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Η επόμενη μέρα για το Καλαμπάκι τώρα έχει σχεδιαστεί. Από τη μεριά σας ποια θα είναι? Οπωσδήποτε υπάρχει ένας σχεδιασμός, έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις. Εγώ και ως τοπικός πρόεδρος εδώ και 3,5 χρόνια γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου και φυσικά το καινούργιο συμβούλιο που θα προκύψει, το τοπικό, εγώ θα είμαι συνεργάτης τους, θα είμαι δίπλα τους πάντα. Και επειδή το γνωρίζω το χωριό πάρα πολύ καλά, πιστεύω ότι θα τα πάμε και θα έχουμε μια άψογη συνεργασία και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε.